και θα δώσω το λόγο στον κύριο Αθανάσιο Καβαδά, το Λευγαδίτη, με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καβαδά, με ακούτε? Κύριε Καβαδά, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Με ακούτε, κύριε Καβαδά? Ακούμε, κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλά. Σας έχετε... ακούμε. Βεβαίως. Έχετε 7 λεπτά, λευκαδίτικα λεπτά, στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής συζητούμε ένα νομοσχέδιο, το ΜΗ, για το πολεοδομικό και αγροταξικό σχεδιασμό της χώρας. Το νομοσχέδιο που έφερε προς ψήφιση η κυβέρνηση στηρίζεται σε τρεις άξονες. Πρώτος άξονας, η προστασία του περιβάλλοντος. Δεύτερος άξονας, η ανάπτυξη και οι επενδύσεις μέσα σε ένα πλαίσιο συμβατό με την ανάδειξη του περιβάλλοντος. Τρίτος άξονας, η δημιουργία των προϋποθέσεων για να αξιοποιηθεί και να προστατευθεί η ιδιωτική περιουσία. Ο σχεδιασμός οφείλει να αναζητά το σημείο ισορροπίας ανάμεσα στους τρεις αυτούς άξονες, διότι περιβάλλον, ανάπτυξη και ιδιοκτησία δεν είναι ασύμβατες έννοιες. Όλοι γνωρίζουμε τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στον χωροταξικό σχεδιασμό, που οφείλονται στην καθυστέρηση εκπόνησης πολεοδομικών μελετών, στην άναρχη δόμηση και στο πολυδέδαλο πλαίσιο για τις χρήσεις γης. Σημαντικότερο σημείο αναμφίβολα του νομοσχεδίου είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας για την εκπόνηση και έγκριση των τοπικών πολεοδομικών μελετών. Από το 1976, 44 ολόκληρα χρόνια προσπαθούμε να εκπονήσουμε τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Και ωστόσο, σήμερα υπάρχουν μόνο στο 20% της επικράτειας. Για πρώτη φορά θα εκπονηθούν άμεσα 500 τοπικά πολεοδομικά σχέδια με προτεραιότητα στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, μεταξύ των οποίων η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα συνολικού κόστους 200 εκατομμυρίων ευρώ με διασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και η επενδυτική δραστηριότητα το επόμενο διάστημα. Με όλα τα παραπάνω, πλέον ο χρόνος από τα 12 χρόνια μειώνεται στα 2,5 χρόνια. Ταυτόχρονα, τίθενται κανόνες και περιορίζεται η άναρχη δόμηση με μέτρα όπως η μείωση κατά 10% των ασυντελεστών στην εκτός σχεδίου δόμηση και η αλλαγή στο καθεστώς των παρεκκλήσεων αρτιότητας στα οικόπεδα μέχρι 4 στρέμματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απαξιώνεται και αδρανοποιείται η μικρή ιδιωτική ακίνητη περιουσία. Στο νομοσχέδιο υπάρχει μεταβατικό διάστημα για να εκδοθεί οικοδομική άδεια, στο οποίο μπορεί να γίνει η χρήση των παρεκκλήσεων αρτιότητας για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων. Το χρονικό περιθώριο είναι 2 έτη. Χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος που χρειάζεται για τις άδειες δασταχείου ή της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ενώ ο χρόνος ισχύς της οικοδομικής άδειας είναι 4 χρόνια και με τη δυνατότητα αναθεώρησης. Άρα, δίνεται μεταβατικό διάστημα τουλάχιστον 6 ετών. Όμως, και μετά την παρέλευση των 6 ετών, δεν σημαίνει ότι αυτά τα κίνητα αποξιώνονται. Θα μπορούν να εκδοθούν οικοδομικές άδειες με βάση τα όσα προβλέπονται στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που θα ενισχύσει την επενδυτική δραστηριότητα είναι η απλοποίηση των χρήσεων γης. Περιορίζονται οι γενικές και αυξάνονται οι μικρές χρήσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Σημαντικό βήμα προόδου αποτελούν και οι διατάξεις του νομοσχεδίου με τις οποίες επιταχύνεται η έκδοση οικοδομικών αδειών. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή με την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών που έχει ως χαρακτηριστικό γνώρισμα την ταχύτητα και την ευελιξία. Για να εκδοθεί αυτόματα η οικοδομική άδεια, αρκεί η ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες εγκρίσεις. Μίλησα πριν για το σεβασμό που πρέπει να δείχνει η πολιτεία απέναντι στην ιδιωτική περιουσία. Σήμερα υπάρχουν εκκρεμείς διαδικασίες απελευθεριώσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί, κρατώντας σε ομοιρία την ακίνητη περιουσία των πολιτών. Πλέον, θεσμοθετείται η αυτοδίκαιη άρση του καθεστώτος απελευθεριώσεων, εάν παρέλθει μεγάλο διάστημα από την υποβολή του. Έτσι, ιδιωτικές περιουσίες που σήμερα είναι σε ομοιρία για πολλά χρόνια ή επαγωγιστό, θα απελευθερώνονται το πολύ σε 8 χρόνια. Επίσης, υπάρχουν πολλές ακόμα ευεργετικές διατάξεις όπως για την επιχειρηματικότητα
κίνητρα για δραστηριοποίηση μέσα σε βιομηχανικά πάρκα. Για το περιβάλλον, υψηλότερο συντελεστή δομή σε φιλικά προ το περιβάλλον κτίρια. Για του ιδιοκτήτε, μεταφορά συντελεστού δόμηση, κυρίω από διατηρητέα κτίρια, σε άλλε περιοχέ με περιθώρια οικιστική ανάπτυξη. Για το δημόσιο χώρο, απολωτρίωση ορόφων, όπω έγινε πρόσφατα σε κτίρια που εμπόδιζαν τη θέα στην Ακρόπολη. Για την κοινωνία, κίνητρα για διευκόλυνση τη πρόοδο στον ΑΜΕΑ. Στο νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, αποτυπώνεται επίση η τάση για μια ποιοτική στροφή στον τουρισμό, με τη δημιουργία μια νέα κατηγορία σύνθετων τουριστικών καταλήμματων 4 και 5 αστέρων. Θα περιλαμβάνουν ξενοδοχεία, τουριστικές κατοικίες, αλλά και συναφείς εγκαταστάσεις όπως συνεδριακά κέντρα, μαρίνες, κέντρα θαλασσοθεραπείας, μονάδες ιαματικού τουρισμού, κέντρα αναζωογόνησης και άλλα. Επίσης, θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο διατάξεις. Η πρώτη αφορά την παράταση κατά ένα χρόνο της προθεσμίας για οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών στο παλιό πιλωτικό κτηματολόγιο, ένα θέμα που απασχολεί πολλές περιοχές της Λευκάδας. Και οφείλω εδώ να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Οικονόμου, αλλά και τον πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολογίου, τον κύριο Σταθάκη, διότι με πολλή κατανόηση άκουσαν και δέχτηκαν το αίτημα που τους μετέφερα για την ανάγκη αυτής της παράτασης, καθώς λόγω της πανδημίας υπήρχαν ακόμα πολλές εκκρεμότητες στις δικαστικές διορθώσεις των αρχικών εγγραφών και μάλιστα όχι μόνο από ιδιώτες, αλλά και από δημόσιους οργανισμούς. Η δεύτερη αφορά τα 22 ακίνητα. Σας είχα μεταφέρει, κύριε Υπουργέ, και σε εσάς και στο γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού την ανησυχία των συμπολιτών μου στη Λευκάδα για το σοβαρό πρόβλημα που τους δημιουργούσε η αρχική προθεσμία των 2 μόνο ετών για αξιοποίηση ακινήτων εκτός σχεδίου με το ισχύον προνοδευτικό καθεστώς. Σήμερα οφείλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Χατζηδάκη, διότι ανταποκριθήκατε στις ανησυχίες των ιδιοκτητών, τριπλασιάζοντας τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους ιδιοκτήτες πριν την εφαρμογή των νέων διατάξεων. Με δεδομένο μάλιστα ότι στο μεταξύ σχεδιάζεται να ολοκληρώσετε τα νέα τοπικά πολεμικά σχέδια και να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες με χρήση γης και κοινόχρηστα οδικά δίκτυα, θεωρώ ότι πραγματικά θα μπει μια τάξη στο πρόβλημα, χωρίς να θίγονται ούτε οι ιδιοκτήτες ούτε το δημόσιο συμφέρον. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο είναι μια ακόμη θεσμική παρέμβαση αυτής της κυβέρνησης με μεταρρυθμιστικό πρόσημο. Είναι ένα νομοσχέδιο σύγχρονο, δίκαιο και τολμηρό, που σέβεται το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, εξασφαλίζοντας παράλληλα χώρο για ανάπτυξη και επενδύσεις, αλλά και προστατεύοντας το περιβάλλον. Διότι όλα τα παραπάνω, ιδιωτική ιδιοκτησία, δημόσιος χώρος, επιχειρεί και περιβάλλον, πρέπει να συνυπάρξουν αρμονικά μέσα σε ένα πλαίσιο νομιμότητας. Όσοι πιστεύουμε σε αυτές τις αρχές, θα υπερψηφίσουμε αυτή τη σπουδαία πολεοδομική μεταρρύθμιση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Χρυσόμ.